Αυτή την περίοδο τα λύκειά μας είναι ανοιχτά, χωρίς να έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Οι μαθητές αντιλαμβανόμαστε ότι όπως και στην αρχή της χρονιάς, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει αρκετά μέτρα προστασίας για την προστασία της υγείας της δικής μας, αλλά και των οικογενειών μας. Γι' αυτό το λόγο, εκατοντάδες μαθητές μέσα από συλλογικές διαδικασίες, δηλαδή μέσα από συζητήσεις με πενταμελή και δεκαπενταμελή, καταλήξαμε ότι τα αιτήματά μας θα είναι να μην δοθούν φέτος προαγωγικές εξετάσεις, να ανακοινωθούν άμεσα οι ημερομηνίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα σχολεία μας και να πάρθουν πίσω όλες οι άδικες απουσίες. Οι συζητήσεις αυτές έγιναν στο πρώτο ΓΕΛ Σικαιών, στο πρώτο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, στο πρώτο Επάλευός μου, στο δεύτερο ΓΕΛ Πολύχνης, στο δεύτερο ΓΕΛ Θέρμης, στο τέταρτο ΓΕΛ Σταυρούπολης, στο δεύτερο ΓΕΛ Εβός μου, στο δεύτερο Επάλ Σταυρούπολης, στο πέμπτο ΓΕΛ Καλαμαριάς, στο 19ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, στο Α1 και στο Α2 του 19ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, στο Α1 του ΓΕΛ Νεάπολης. Ωστόσο, παρά τους αγώνες που δίνουμε για πιο ασφαλή σχολεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιλέγουν, όπως και στην αρχή της χρονιάς, να σταθούν στο πλευρό της κυβέρνησης, προβάλλοντας μεμονωμένα περιστατικά μαθητών που αρνούνται να κάνουν τα self-test, παραβλέποντας τα δίκαια αιτήματά μας. Παραδείγματος χάρη, δεν έγινε καμία φορά στο ότι στο δεύτερο ΓΕΛ Πολύχνης, οι μαθητές μάζεψαν 250 υπογραφές πάνω στα αιτήματα που αναφέραμε πιο πριν, και στη συνέχεια προχώρησαν σε κατάληψη. Τα αγωνιστικά ραντεβού που δίνει η πλειοψηφία των μαθητών είναι την 5η 22 Τετάρτου στις 11 η ώρα το πρωί στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και στο Δημαρχείο Ευόσμου. Η πραγματικότητα δεν βρίσκεται ανάμεσα στους μαθητές που αρνούνται να κάνουν τα τεστ, αλλά ανάμεσα στους μαθητές που παλεύουν για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο σχολείο. Καλούμε λοιπόν τα κανάλια να απεικονίσουν την πραγματικότητα την 5η στις 22 Τετάρτου.